Δευτέρα, ίδια σημέρας, 13 Μαΐου. Πάμε να περπατήσουμε λίγο πριν νυχτώσει, τι λέτε? Για πάμε. Γύρισα νωρίς στο σπίτι. Δεν είχα μάθημα μετά τη δουλειά. Και γύρισα νωρίς. Μπήκα λίγο έτσι να χαζέψω στο YouTube. Καθώς φέτος πάμε πέμπτο Πάσχα που έχω ξυλώσει την κεραία από την τηλεόραση και δεν έχω για 5 χρόνια έναν που δεν είχα έρθει ακόμα και 4 που διανύω που δεν έχω καθόλου τηλεόραση στο σπίτι. Καθόλου. Ό,τι θέλω να δω, το βλέπω. Βρίσκω τρόπο και το βλέπω. Όλα τα έχει άλλωστε. Αυτό το μαραφέτη. Αναπόφευκτα λοιπόν, πάρτε ένα κόζι, έτσι να πάρετε τη δόση σας. Έλεγα πως αναπόφευκτα είδα τα χθεσινά, χθες Κυριακή, τα προχθεσινά του Σαββάτου, τα της Eurovision. Κάτι γρήγορα αποσπάσματα, δεν νομίζω ότι άντεξα παραπάνω από 30-40 δευτερόλεπτα, το έβγαζα, έβαζα πιο κάτω γιατί πάτωσε αυτή. Γιατί αυτός κάτι σατανιστές, γιατί εκείνη με τον κόλο έξω, γιατί εκείνος έτσι, γιατί ο άλλος γιουβέτσι, γιατί ο άλλος κοκόρε έτσι. Μην παραπονιέστε, γιατί κάπου πέτυχα ότι 70% στη χώρα μας το είδανε και πανευρωπαϊκός γάμισε τα νούμερα, στο Θεό. Αυτό λοιπόν, σε συνδυασμό με τα short που ανέβασα από τις δημιουργίες των παιδιών στο ΚΔΑΠ, ένα το κρατούμενο, το τι θεωρώ πολιτισμό από τα δύο, λέω να το αφήσω πάνω σας, να το σκεφτείτε εσείς. Μαλάκες, έχω... Αυτός είναι ο πολιτισμός της Ευρώπης. Αν το πιάσουμε από πίσω χιλιάδες χρόνια και ξέρετε πόσους θα αδικήσω, πάρα πολλούς. Ευρώπη και πολιτισμός ήταν ο Πραξιτέλης. Ήταν ο Εκτίνος, ήταν ο Καλλικράτης. Πιο μετά, Ευρώπη και πολιτισμός ήταν ο Μικελάντζελο. Ήταν ο Λεωνάρντο Νταβίνσι. Ήταν ο δικός μας, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ευρώπη ήταν και πολιτισμός. Η Ευρώπη και ο διαφωτισμός της. Ήταν ο Ρέμπραντ. Πιο μετά. Ήταν ο Σαλβαντόρ Νταλί. Ήταν ο Πάμπλο Πικάσο. Ξέχασα το Βαν Κόγκ. Καλά, ξέχασα. Και τι δεν ξέχασα. Ό,τι και να μου γράψετε από κάτω, συμφωνώ μαζί σας, ναι. Αλλά Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, και πολιτισμός, αυτό είναι. Και αν σε κάτι ξεχώριζε αυτή τη γυραιά Ήπειρο, εν πάση περιπτώσει, από τα ζουλάπια της άλλης πλευράς του πλανήτη, που έχουν 200, 300, 400, χρόνια ιστορίας όλα και όλα. Ναι, για την Αμερική μιλάω. Που στα μουσεία τους εκθέτουν τις καρέκλες του πρώτου τους πρωθυπουργού, ας πούμε, που έχουν και πάνω του Άνσικτον, ξέρω εγώ ποιος ήταν. Ευρώπη, ιστορία, πολιτισμός, είναι όλα αυτά. Ευρώπη είναι να πας στο Βατικανό και να θαυμάσεις τα ταβάνια, πιο κάτω, τι μικρούλα, αλλά καπέλα Σιξτίνα, ξέρω εγώ. Why not, τη Μόνα Λίζα, μικρούλα κι αυτή, αλλά... Αυτό ξέρω Ευρώπη, αυτό ξέρω πολιτισμός. Τώρα... Αυτά τα χθεσινά, τα προχθεσινά, τα καραγκιοζηλίκια, που αδικώ και τον Καραγκιόζη με αυτό, αλλά... Αυτά τα φεδρά και αυτές οι φρικαλαιότητες, τέλος πάντων,
το πανηγύρι άνευ λόγου και αιτίας, τόση πολύ πρόκληση πια. Δεν είμαι ο πιστοδρομικός, γαμώ την πουτάνα μου, εγώ είμαι πιστοδρομικός, είναι δυνατόν, αλλά πέρα από χαβαλέ, υποτίθεται βέβαια ότι δεν έχουμε και πολλά διαγωνισμούς και τέτοια πανευρωπαϊκούς, ας πούμε, πέρα από τα αθλητικά. Δεν έχουμε και πολλά, οπότε υποτίθεται ότι είναι κάτι αυτό, είναι ένας, τι να, σκατά, τίποτα δεν είναι, ένα μηδέν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι σκάλες ανώτερο από αυτό που κοστίζει και εκατομμύρια πριν από 2 ημέρες. Και επίσης θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά που για χάρη συνεννόησης και μόνο με τις ειδικές ανάγκες, εγώ το λέω με τις εξαιρετικές ικανότητες, αν τους δείξεις το δρόμο για να το κλείσουμε και κοιτάξεις πώς θα γίνει πιο ποιοτική η ζωή τους και δεν είσαι κανένας μαλάκας, πώς τον λέγανε, Χαγιάτε, μπορεί να είναι και φυλακή αυτό, το έχω χάσει λίγο, και να τα εκμεταλλεύεσαι και να κοιτάς να κονομάς, αλλά το πάω και πιο επίσημα, γιατί ο Χαγιάτε ένας κοπρίτης ήταν, πάμε σε πιο lifestyle, δεν είσαι καμία ξανθιά ομορφούλα που να τους εκμεταλλεύεσαι και να κονομάς την τηλεόραση, με νούμερα υψηλά και αργότερα ο καλός σου να γράφει και τραγούδια και να κονομάται και να ξανακονομάται και 2-3 που ξύπνησαν, είτε γιατί τους ξύπνησαν, είτε γιατί και μόνοι τους είπαν ρε εμείς να μην κονομήσουμε κάτι, τους φερθήκατε και σκάρτα, ή πέρα και από αυτήν, άλλη ξανθούλα, όχι τόσο ομορφούλα όμως, που μου παρουσίαζε κάτι σαν το οικογενειακές ιστορίες και κάτι ιστορίες με αγάπες και σηκώνονταν πάνω, παίζανε μπουνιές, πετάγανε νερά ένα στον άλλον, βρίζανε και ότι τα κάλυπτε με ένα μπιπ. Τρελά νούμερα κι αυτή. Μια σία, μωρέ. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι. Λοιπόν, όχι ρε μάγκες μου. Αυτούς τους ανθρώπους, τότε όλοι αυτοί που ακόμα είναι πρώτη μούρη στο καβούρι περισσότεροι από αυτούς, τώρα μπορεί να άλλαξαν οι εποχές και να μην μπορείς να τους εκμεταλλευτείς έτσι αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν είδα και καμία κοινή γνώμη να βγει να τους βάλει κολόχερο τώρα για αυτά που κάνανε τότε. Κανένας. Διαφωνείτε σε αυτό? Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και 4-5 χρόνια τώρα που η ενασχόλησή μου είναι μόνο πάνω σε αυτά τα παιδιά. Απλώς βοηθάω κάποια μεγαλύτερα παιδιά που θέλουν να δώσουν για καλών τεχνών και τους κάνω κάποια μαθήματα να τα βάλω σε έναν δρόμο, ας πούμε. Στο ελεύθερο σχέδιο, στο γραμμικό και τα ρέστα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω πια να έχω έτσι μαθήματα και παρτίδες, να το πω και έτσι. Με, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μου αρέσουν οι ταυτότητες, αλλά πάλι για τη συνεννόησή μας, με τυπικά παιδιά. Δεν τα θέλω καθόλου. Έχω φάει τέτοιο σκάλωμα με αυτά τα παιδιά. Κρύβουν να ξέρατε τέτοιες αλήθειες και μπορεί να στις βγάλουν με κάτι το ασήμαντο για σένα, με κάτι που δεν περίμενες να σου πουν καν αυτό. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να αφιερώσω χιλιάδες ώρες να σας λέω για τις εμπειρίες μου με αυτά τα παιδιά αυτά τα χρόνια, καθώς και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, γιατί όσο με κρατάνε πόδια χέρια δεν σκοπεύω να το παρατήσω. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Σίγουρα θα κάνω πολλές αναφορές ξανά και ξανά γύρω από αυτά τα παιδιά και σίγουρα κάποιο που θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πιστέψτε με ότι αυτό που θα πω
και θα αξίζει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί όλοι εσείς που λέτε, έχω βαρεθεί να ακούω 9 στους 10, όταν τους λέω τι κάνω, πω, πώς μπορείς, εγώ δεν θα το άντεχα, σπαράζει ψυχή μου, σπαράζει καρδιά μου, σπαράζουν ολόκληροι. Τι λες μόνο, μαλάκα, γιατί, τι έχεις να κάνεις με τέρατα, με 8 κεφάλια και πύρινες γλώσσες, και αν πας πολύ κοντά μπορεί και να σε κάψουν. Τι σπαράζεις, τι είσαι, ψάρι είσαι για να σπαράζεις? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος οδηγός και εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να φερθείς σε αυτά τα παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να γράψω κανένα εγχειρίδιο και κανέναν οδηγό δεν μπορώ να δώσω. Γιατί από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί και από το πρώτο παιδί που συνάντησα μπροστά μου με εξαιρετικές ικανότητες, κάτι εντελώς μαγικό που κανείς δεν θα μου το είχε διδάξει, που κανένα βιβλίο δεν θα το έγραφε στις σελίδες του, κανένας ειδικός δεν θα μου το είχε πει. Ο τρόπος που μου βγήκε έτσι τόσο αυθόρμητα να προσεγγίσω το κάθε παιδί και προσέξτε, η νοημοσύνη του παιδιού να αντιληφθεί ότι αυτός που το πλησιάζει ούτε παπατζής είναι, ούτε παραμυθάς είναι, ούτε ψεύτικος είναι, και το κάνει τόσο αυθόρμητα, γίνομαι τόσο ένα με αυτά τα παιδιά που δεν γουστάρω καθόλου να συνονογέμαι με την πάρτη σας, καθόλου όμως. Ίσως με ενδιαφέρει, τέλος πάντων, ό,τι και να σκεφτήκατε. Και τι να, θα τα πούμε ξανά σύντομα για αυτά τα παιδιά. Είπα, σας είπα, ό,τι αξίζει να σας πω, θα ακούσετε. Ό,τι αξίζει. Όταν θα εμπλακείτε κι εσείς με αυτή την κατάσταση και καταλάβετε τι σας λέω, θα τα ξαναπούμε. Αντίο.